Δεν είναι αγώνας των εργαζομένων μόνο της Μαλαματίνα. Είναι αγώνας των εργαζομένων στον κλάδο, είναι αγώνας των εργαζομένων όλης της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας. Γιατί είναι ένας αγώνας ακριβώς που χτυπάει το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που μιλάει για ατομικές συμβάσεις, που μιλάει για υπογραφή ατομικών συμβάσεων 8ωρο με 3 ώρες έξτρα δουλειά, με σαββάτα δουλειά, που μιλάει για συνθήκες και για μισθούς, μάλλον δεν τους ονομάζει μισθούς, τους ονομάζει παροχές. Είναι ο αγώνας κατά της πολιτικής της κυβέρνησης των επιδομάτων και θα σας ενημερώσω το εξής, ότι διαφημίζει και βγάζει προς τα έξω και είναι ένα από τα ψέματα ότι δεν πρόκειται να χάσει κανείς εργαζόμενος τις αποδοχές που έπαιρνε, τις παροχές που έπαιρνε. Πώς όμως? Με έναν μισθό στα 713 ευρώ και όλα τα άλλα σε μία παροχή που ονομάζεται εργοστασιακή οικειοθελή παροχή, την οποία όμως γράφει από κάτω έχει το δικαίωμα ο εργοδότης όποτε θέλει μονομερώς να την κόψει. Άρα υπογράφουμε σήμερα αυτό, χαιρόμαστε γιατί δεν θα έχουμε μείωση στις αποδοχές των μισθών ή στις παροχές και σε ένα μήνα λέει είναι οικειοθελείς παροχές, της κόβω και πάμε στα 713. Είναι αυτά τα ψέματα, είναι αυτός ο στόχος του αγώνα που δίνουμε εδώ στη Μαλαματίνα και σίγουρα η αλληλεγγύη που υπάρχει από όλους τους εργαζόμενους είναι αυτή που μας γεμίζει με πρόσθετη δύναμη. Από την αρχή είπαμε ότι θα χρειαστούμε χρόνο, υπομονή και ενδεχομένως και χρήμα.